μόνο αξιοποιώντας το περιεχόμενο της δικογραφίας, όπου υπάρχουν 7 καταθέσεις, ότι από την προηγούμενη ημέρα, 24 ώρες πριν, είχε εκδηλώσει αυτό το ψυχοστικό επεισόδιο και μάλιστα η αποκορύφωση έφτασε λίγα λεπτά πριν πει στο αυτοκίνητό του σε ένα εστιατόριο στη Μονεβασιά, αποδεικνύουν ότι η όλη μεταχείριση του κυρίου κατηγορουμένου μέχρι σήμερα δυστυχώς ήταν ατυχής. Γιατί του άσκησαν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όταν υπάρχουν 7 καταθέσεις μαρτύρων, πήγαν ότι μόνο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση δεν ήταν, και όχι μόνο αυτό. Όταν ήταν σε μανιακή κατάσταση, χωρίς να μπορεί να συνομιλήσει με κανέναν, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν, και δυστυχώς τον άφησαν και τελικώς ήταν αυτή η τραγωδία που οδηγήθηκε όλη αυτή η τραγωδία στο θάνατο δύο αθώων ανθρώπων που τους στερούνται οι οικογένειές τους. Και εμείς, σε κάθε περίπτωση, το τονίζω, δεν έχω καμία διάθεση να την παρατηθώ με κανέναν για αυτή την τραγωδία. Να ρωτήσουμε κάτι. Όσον αφορά τις δόσεις κορτιζόνης, δεν έχουν χορηγηθεί μέσω ΕΕΠ και στο ΆΜΚΑ του? Έχουν όλα. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι μεγάλη ποσότητα. Όλα χορηγούνται με συνταγές. Είναι τεράστιες ποσότητες κορτιζόνης. Είχε εξεταστεί, δηλαδή, είχε εξεταστεί από ειδικούς? Είχε από γιατρό. Για να τον νοσηλεύει στη μέση του πυραγρότη. Από ψυχιάτρους. Όχι, ποτέ. Δεν είχε προκύψει το παραμικρό. Αυτό να ξέρετε. Η τοπική κοινότητα εκεί μιλάει για ένα φυσιολογικό, ήρεμο, εργατικό τις προηγούμενες ημέρες. Και όλο το διάστημα. Όλη τη ζωή. Ευγενής, ήρεμος, φιλεργός, υπεύθυνος άνθρωπος, φιλάλληλος άνθρωπος. Μόνο καλά λόγια υπάρχουν γι' αυτό. Και στην κυριολεξία ένας άνθρωπος που δεν φαινόταν ότι πάσχει από τίποτα. Γι' αυτό έχουν σαστήσει όλοι στη Μονεβασία, γιατί δεν ξέρουν πώς έγινε αυτό. Γι' αυτό σας δίνω αυτή την εξήγηση. Εγώ παρακαλούσα από την πρώτη μέρα και τους αστυνομικούς και την δικαιοσύνη να τον αντιμετωπίσει ως έναν και χρόνια πάσχοντα πια και ανίατα ψυχασθενή, γιατί η πολική διαταραχή είναι ανίατη, είτε να διερευνήσει αυτή την εκδοχή που οι ψυχίατροι ανέδειξαν, ότι η χορήγηση αυτών των υπερβολικών δόσεων της κορτιζόνης τον οδήγησε σε αυτό το ψυχικό επεισόδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα το τονίσω, είναι αδύνατο να απολυθεί. Σήμερα υπάρχει μια ειδική διάταξη ότι μέχρι αν κάποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια ποινική διαδικασία και ήδη άρχισε ποινική διαδικασία, πρέπει υποχρεωτικά να ανασταλεί ποινική διαδικασία, να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη, να ορίσουμε και εμείς τους τεχνικούς μας συμβούλους, αυτούς που ήδη, να σας πω, ο κύριος Νέστορος, καθηγητής, από χθες είναι εγκαταστημένος στη Σκάλα. Το ξέρετε όλοι ότι είναι ο κατεξοχήν επιφορτιζόμενος από τη δικαιοσύνη της πραγματογνωσίας καθηγητής. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι καθηγητής. Είναι ότι στην Αθήνα η δικαιοσύνη και σε όλες τις εισαγγελίες της Ελλάδος, στον κύριο Νέστορο αναθέτουν τις πραγματογνωσίες. Και ο ίδιος θεωρείται αξιόπιστο πρόσωπο. Τον περιφρόνησαν, τον λιδόρισαν. Δεν του επέτρεψαν καν η αστυνομία στην Σκάλα. Του είπαν ότι δεν προβλέπεται να τον πλησιάσεις, μόνο οι συγγενείς του να τον πλησιάσουν. Τον έχουν μπουντρουμιάσει από την πρώτη μέρα σε ένα μπουντρούμι και αν δείτε, δεν ξέρω αν τον είδατε, όλο το κεφάλι του είναι εδώ τραυματισμένο από τις κεφαλιές που δίνει μέσα στο κρατήριο. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και το τονίζω, ούτε υπερασπιστικό λόγο αρθρώνω. Έχω προσωπική και νομική αξιοπρέπεια. Σε τέτοια εγκλήματα που χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν πρέπει να τολμά κανείς δικηγόρος να προκαλεί. Όμως, από την άλλη μεριά, εδώ δεν είμαστε ούτε Ουγκάντα, ούτε υπάρχουν λαϊκά δικαστήρια. Υπάρχουν κανόνες για την απονομή της δικαιοσύνης και δεν ζητάμε τίποτα άλλο από το να τηρηθούν οι κανόνες για την απονομή της δικαιοσύνης. Αν ο κύριος κατηγορούμενος κριθεί από τους επιστήμονες ότι είχε σώα στα σφρένας και ότι γνώριζε τι έκανε, παρά τα όσα λένε οι μάρτυρες και παρά τα όσα διαπίστωσαν οι διεισόμασοι όλοι που τον συνάντησαν, είτε ήταν αστυνομικοί, είτε εγώ και το περιβάλλον μου, το δικηγορικό, τότε αναδικαστεί ως ένας ψυχρός εγκληματίας που χωρίς να γνωρίζει τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να έχει καμιά διαφορά μαζί τους, σκόρπισε το θάνατο. Αν όμως από την άλλη πλευρά, όπως η αστυνομία στην αρχή αντιμετώπισε την υπόθεση, έχουμε να κάνουμε ένα τροχαίο ατύχημα, γιατί η αστυνομία δημιούργησε δικογραφία τροχαίου ατυχήματος. Μόλις, δεν ξέρω αν ανεμίχθησαν κάποιοι, μόλις επικοινώνησαν με τη εισαγγελία, με εντολή τη εισαγγελία τροποποιήθηκε το κατηγορητήριο. Και το χειρότερο απ' όλα, όταν βρισκόταν στη μανιακή κρίση ο συγκεκριμένο άνθρωπο, και θυμάστε το βράδυ που ήρθα, κάτσα πολύ λίγο και σα είπα τι συνέβαινε. Μετά από λίγη ώρα τον πήγαν και τον πήγαν σε μια κλινική, του κάνανε ενέσει, του δώσαν φάρμακα και 5 ώρα τα ξημερώματα χωρίς δικηγόρο, σε έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος, πήγαν να του πάρουν απολογία. Και τον παγίδευαν με ερωτήσεις. Και ο άνθρωπος δεν θυμόταν τίποτα ευτυχώς και είπε: δεν θυμάμαι τίποτα. Όπως και πράγματι δεν θυμάται ένας που είναι σε μανιακή κρίση τίποτα. Αυτά δεν είναι όμως μεγάλη ιστορία εδώ με την αστυνομία. Θα σου έλεγα, θα πω και μια κουβέντα. Τα διαβαστικά της αστυνομίας, παρά το ότι εγώ έχω υπερασπιστεί όλους τους αστυνομικούς, όλοι να τα αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη. Υπάρχουν αστυνομικοί
άνθρωποι που κάνουν το καθήκον τους. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι Φιλιππινέζες πολιτικών. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι είναι ανήθικοι, όπως υπάρχουν και δικηγόροι, όπως υπάρχουν και γιατροί, όπως υπάρχουν και αντίστοιχοι άνθρωποι. Αλλά σε λίγο θα συμπληρώσω 50 χρόνια δικηγορίας. Εσένα έχω μεγαλώσει. Θα σας πω μόνο το εξής. Σπανίως τα διαβαστικά της αστυνομίας επαληθεύονται στα δικαστήρια. Μόνο το 10% αυτά γίνεται δεκτό. Και θα πω και επίσης, να είστε επιφυλακτικοί και με τις ποινικές δίωξεις. Ποινική δίωξη δεν υπάρχει. Υπάρχει σαν διαδικασία διερευνήσεως. Ποτέ να μην παρασύρεστε από το ότι ασκήθηκε μια αυστηρή ποινική δίωξη. Συνήθως, σε μεγάλο βαθμό, όλα ξεκαθαρίζουν στα δικαστήρια. Ούτε καν στα συμβούλια. Τα συμβούλια αντιγράφουν την ποινική δίωξη. Για λόγους ταχύτητος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λίγο πίσω.